Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Η συζήτηση για το σημερινό νομοσχέδιο για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και συνολικότερα για την ενέργεια όπως έχει γίνει και αυτή γίνεται σε μια περίοδο όπου παρατηρούμε πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας. Και εδώ έγινε μια άγωνη αντιπαράθεση για το ποιος φταίει. Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι αυξήσεις αυτές τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων είναι εισαγόμενες και έχουν προσωρινό χαρακτήρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης ρίχνουν το βάρος των αυξήσεων των τιμών αυτών στις ιδεολειψίες και διαχειριστικές ανεπάρκειες της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όμως αυτή η αντιπαράθεση είναι ανούσια. Γιατί είναι ανούσια? Γιατί συγκαλύπτει το πραγματικό υπεύθυνο του νέου κύματος, του νέου ράλι αυξήσεων των τιμών, ένα ράλι αυξήσεων το οποίο κατατρώγει τα λαϊκά εισοδήματα. Για ποιο λόγο θέλετε να συγκαλύψετε τον υπεύθυνο? Γιατί κανένας σας, από τα άλλα κόμματα και την κυβέρνηση, δεν θέλει να θίξει τα ιερά και τα όσια του συστήματος, τα συμφέροντα δηλαδή των μονοπωλίων. Αντίθετα, με συνέπεια τα υπηρετείτε, είτε από τους κυβερνητικούς θόκους, είτε από τους θόκους της αντιπολίτευσης, καλλιεργώντας αυταπάτες και απαλλάσσοντάς τους από τις τεράστιες ευθύνες τις οποίες έχουν. Γιατί κανένας σας δεν θέλει να αναδείξει τις βαρύτατες ευθύνες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιας πολιτικής εχθρικής και στον τομέα της ενέργειας απέναντι στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Αντίθετα, αυτή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης την έχετε αποδεχθεί, τη στηρίζετε και την υλοποιείτε. Και μάλιστα, φτάσανε σήμερα κάποιοι ομιλητές στο σημείο να εξοραίσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να την παρουσιάσουν μάλιστα και ως κοινωνικά ευαίσθητη για τις χθεσινές αποφάσεις που πήρε απέναντι στην ακρίβεια, την αντιμετώπιση ακρίβειας. Που τι ήτανε, αν το θέλετε, πολύ πιο πίσω και από τις κυβερνητικές, που κι αυτές είναι άνθρακας, επί της ουσίας και όχι θησαυρός. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν? Ότι μπορεί να υπάρξουν στοχευμένα μέτρα αναστολής και μείωσης φόρων για ποια? Για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Και όχι γενικά για τα φτωχά, για τα πιο φτωχά λαϊκά στρώματα. Τα φτωχά στρώματα, τα λιγότερο φτωχά στρώματα τι θα κάνουνε? Θα πληρώσουνε με βάση τις νέες αυξήσεις. Θα πληρώσουν αυτό το τεράστιο κόστος, το νέο. Και μάλιστα και τη φορολογία. Άρα λοιπόν, τα πιο φτωχά στρώματα θα πληρώσουν για τα περισσότερα φτωχά για να ανακουφιστούν. Για να μην φτάσουμε σε συνθήκες έτσι, όπου θα υπάρχουν και θύματα από την κακοκαιρία, λόγω του ότι δεν μπορούν να ζεσταθούν. Και από την άλλη μεριά, ο πόνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν για το τι θα γίνει και πώς θα στηρίξουν τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά τις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που έχουν δει το κόστος της ενέργειας να εκστοξεύεται και άρα να χάνουν σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας από άλλες πολυεθνικές άλλων υπεριαλιστικών κέντρων. Αυτό είναι ο πόνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα προτείνει τι προτείνει ως λύση? Προτείνει ως λύση την επιτάχυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη γρήγορη υλοποίηση των επενδυτικών αυτών σχεδιασμών. Έτσι λοιπόν, σε αυτά τα πλαίσια των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινούνται και οι προτάσεις της κυβέρνησης και των υπολείπων κομμάτων. Δεν αμφισβητούν την εχθρική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνουν μέτρα που δεν ανακουφίζουν τα λαϊκά στρώματα, προσωρινού χαρακτήρα μέτρα, όταν η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η κρίση αυτή, η άνοδος στην τιμή θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι τον Απρίλιο, αλλά ακόμη και αν μειωθούν θα σταθεροποιηθούν οι τιμές σε ένα επίπεδο πολύ πιο υψηλό από αυτό που ήταν το προηγούμενο
χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν το πρόβλημα της ενεργειακής φτώχειας και της μη ικανοποίησης των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων θα παραμείνει για τα επόμενα χρόνια. Και επί της ουσίας, ας δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Γιατί ακριβώς ευθύνεται η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για το νέο κύμα ακρίβειας. Γιατί ακριβώς η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, για συρρήκνωση της ΔΕΗ, για ιδιωτικοποίηση με κάθε μορφή που όλες οι κυβερνήσεις υπερέτησαν, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας χώρος ικανός για να μπορέσουν να επενδύσουν και να δραστηριοποιηθούν ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι στον τομέα της ενέργειας, της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, της εμπορίας και της εκμετάλλευσης. Έτσι λοιπόν, όλες οι κυβερνήσεις, μηδεμίας εξαιρουμένης, δώσανε τεράστιες, σκανδαλώδεις επιδοτήσεις στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας για να προχωρήσουν στις νέες τους επενδύσεις. Είχανε πολιτική στήριξης των τιμών παραγωγής από ΑΠΕ για τους επιχειρηματικούς ομίλους τέτοιες τιμές που τους διασφάλιζαν την υπερκερδοφορία τους. Επέβαλαν την αναρχία στη χωροθέτηση των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών πάρκων, ούτως ώστε να μπορούν να διασφαλίζονται ότι θα έχουν υψηλή παραγωγή ενέργειας, εκμεταλλευόμενη τον αέρα, αλλά και την ηλιοφάνεια, σε βάρος ακόμη και της ίδιας της προστασίας του περιβάλλοντος. Προχώρησαν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη δημιουργία του χρηματιστήριου ενέργειας, ούτως ώστε να μπορούν οι μεγαλοπρομηθευτές να κάνουν συμβόλαια διαρκείας, αγοράζοντας σε χαμηλές τιμές, χονδρικώς και πουλώντας σε υψηλές τιμές, όταν τους το επέτρεπε η τιμή της λιανικής του ηλεκτρικού ρεύματος. Το αποτέλεσμα όλων αυτών της πολιτικής απελευθέρωσης είναι πολύ συγκεκριμένο. Πανάκριβα ρεύμα για το λαό, σε βάρος των εργαζόμενων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, μείωση των εργαζόμενων, εντατικοποίηση της εργασίας, ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις με εργολαβικούς εργαζόμενους, με ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, με συμβασιούχους και σε βάρος βεβαίως του περιβάλλοντος. Και δεύτερον, αυτή η πολιτική απελευθέρωσης συμπληρώνεται με την στρατηγική επιλογή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πράσινη μετάβαση. Έτσι λοιπόν επιβάλλει τέλεια άνθρακα, τα οποία τεχνητά αυξάνουν την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας από το λιγνίτη, άρα λοιπόν την κάνουν πολύ πιο ακριβή και ταυτόχρονα μέσα από αυτή τη φορολογία χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ. Προχωράνε στα πλαίσια αυτά στην απολιγνητοποίηση και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδεχτεί και το κίνημα αλλαγής και η Νέα Δημοκρατία την απολιγνητοποίηση, όπου επί της ουσίας απαξιώνει και καταστρέφει τη μοναδική εγχώρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτό καύσιμο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρχει ευστάθεια του συστήματος, γιατί δεν μπορεί να στηθεί με τα σημερινά τεχνικά δεδομένα ένα σύστημα ενεργειακό το οποίο να καλύπτει τις ανάγκες του μόνο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η επιλογή η οποία έγινε είναι ότι το φυσικό αέριο, το εισαγόμενο καύσιμο, θα είναι καύσιμο μετάβασης. Και αυτή η επιλογή είναι κοινή και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, της σημερινής δηλαδή κυβέρνησης. Καύσιμο μετάβαση το οποίο οδηγεί στην ενεργειακή εξάρτηση και που η τεράστια αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου και εξαιτίας των σφοδρών γεωπολιτικών ανταγωνισμών έχει οδηγήσει στην εκτείναξη της τιμής της ενέργειας όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και συνολικότερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αυτό το μοντέλο μεταβίβασης στην πράσινη ενέργεια είναι το μοντέλο το αποδεκτό και αν μπορεί επί της ουσίας μόνο μέσα από τις ανανεώσιμες πηγές να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Και ταυτόχρονα
Παρότι έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση, η Κομισιόν επιμένει στην επιτάχυνση των επενδύσεων στις ΑΠΕ και στις υποδομές για δίκτυα κατάλληλα τα οποία να εξυπηρετούν τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. Και όλα αυτά έχοντας ως υποκριτικό ενδιαφέρον για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεν ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το σημερινό της προηγούμενης κυβερνήσης η προστασία του περιβάλλοντος. Αντίθετα, βλέπουμε ότι η χωροθέτηση των αιωλικών πάρκων καταστρέφει τους ορεινούς όγκους, καταστρέφει το δασικό πλούτο της χώρας μας και μάλιστα ορισμένα αιωλικά πάρκα είναι και υπεύθυνα για τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα σε ορισμένες περιοχές. Γιατί ακριβώς έγιναν χωρίς μελέτη της διευθέτησης των υδάτινων πόρων. Αν είχατε όντως ενδιαφέρον για το περιβάλλον και τη φτηνή ενέργεια, θα προτιμούσατε τα υδροηλεκτρικά έργα. Γιατί είναι τα πιο φτηνά, τα πιο συμβατά με την προστασία του περιβάλλοντος, γιατί οδηγούν σε εξοικονόμηση των υδάτινων πόρων τα οποία χάνονται στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα και όχι μόνο σε παραγωγή φτηνής ενέργειας, αλλά και νερό το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και για την ύδρευση και για την άρδρευση. Όμως δεν είναι αυτό το πρόβλημά σας η προστασία του περιβάλλοντος. Το πρόβλημά σας είναι πώς θα βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια που επί της ουσίας το φάρμακο για τη σωτηρία των επιχειρηματικών ομήλων μετατρέπεται και σε φαρμάκι σε βάρος των λαών, γιατί ακριβώς η πράσινη μετάβαση και η πράσινη ενέργεια διευρύνει ακόμη περισσότερα τις κοινωνικές ανισότητες, διευρύνει ακόμη περισσότερο την ενεργειακή φτώχεια η οποία μαστίζει ευρύτατα λαϊκά στρώματα. Και επειδή το γνωρίζετε ότι εκεί εξελίσσονται τα πράγματα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα ο ΣΥΡΙΖΑ ως περισσότερο μάστορες στις πολιτικές αυταπάτες που καλλιεργούν στον κόσμο, τι μου λένε τώρα, μιλάνε για ενεργειακή δημοκρατία. Ένας όρος χωρίς νόημα, χωρίς ουσία, για να συγκαλύψουν τι. Ότι ακριβώς αυτή η εξέλιξη των πραγμάτων θα οξύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Μιλάνε για ενεργειακή, οι οποίες θα τις φέρουν ποιες, λέει, οι ενεργειακές κοινότητες. Που οι ενεργειακές κοινότητες δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια νέα μορφή ιδιωτικοποίησης, που επί της ουσίας θα προετοιμάσουν το έδαφος για να έρθουν οι ιδιωτικές εταιρείες να βάλουν στο χέρι μετά από ένα χρονικό διάστημα τις όποιες ενεργειακές κοινότητες έχουν γίνει και να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και τα νέα αυτά. Και ταυτόχρονα δεν παίρνετε υπόψη σας πια μια συζήτηση η οποία γίνεται σήμερα πάλι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής ενέργειας από πράσινες από ανανεώσιμες πηγές, από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Και γιατί υπάρχει αυτή η εκτόξευση του κόστους παραγωγής? Γιατί ακριβώς σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Ήδη δηλαδή τα φωτοβολταϊκά και οι ανεμογεννήτρες γίνονται πολύ πιο ακριβές. Γιατί γίνονται, εκτοξεύεται η τιμή του χαλκού, του λιθίου, του κοβάλτιου, του χάλιβα, των σπάνιων υγειών που είναι βασικές προϋποθέσεις, βασικά υλικά για την κατασκευή τους. Άρα λοιπόν θα φτάσουμε σε ένα σημείο που θα είναι απαγορευτικό το κόστος εγκατάστασης και φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών, που τώρα τεχνητά φαίνονται ότι έχουν χαμηλότερες τιμές. Επί της ουσίας λοιπόν, και βεβαίως το δεύτερο κομμάτι το οποίο μπαίνει και το οποίο είναι και κομμάτι του νομοσχεδίου, είναι αυτή η ενεργειακή εξοικονόμηση των κτηρίων και η ενεργειακή απόδοση των κτηρίων με τη συγκεκριμένη οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κίνημα Αλλαγής και άλλοι. Ξέρετε τι θυμίζει όλο αυτό? Θυμίζει τη ρίση που αποδίδεται στη Μαρία Αντουανέτα. Γιατί λέει φωνάζει ο κόσμος ότι δεν έχει ψωμί και δεν τρώει πάντα σπάνι? Δηλαδή σε έναν ο οποίος δεν μπορεί να θερμάνει το σπίτι του. Ζει σε σπίτια κάτω από άθλιες συνθήκες που δεν μπορεί καν να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες. Τι του λέτε? Μετέτρεψε το σπίτι σου σε ενεργειακά αποδοτικό.
όταν σε συνθήκες καπιταλιστικής αγόρας αυτό είναι πανάκριβο. Μα δεν μπορεί να θρέψει την οικογένειά του. Αυτό τον απασχολεί. Και μάλιστα είναι τόσο πολύ αντιφατικό όλος αυτός ο σχεδιασμός, γιατί εξυπηρετεί τις ανάγκες των κεφαλών και των πολυεθνικών, που δεν φροντίζεται να είναι και αντισεισμικά τα σπίτια αυτά, σε μια περιοχή που είναι ιδιαίτερα σεισμογενής. Και έτσι λοιπόν θα υπάρχει το παράδοξο, ένα σπίτι το οποίο δεν είναι αντισεισμικά θωρακισμένο, να είναι ενεργειακά αποδοτικό. Οπότε με τον πρώτο σεισμό να υποστεί τεράστιες καταστροφές, παρότι ενεργειακά αποδοτικό. Έτσι λοιπόν, εμείς λέμε πάρα πολύ καθαρά και ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε, ότι η καπιταλιστική αγορά στον τομέα και της ενέργειας, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους για τη διασφάλιση των κερδών, είναι σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων και είναι σε βάρος της ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν λέμε ότι πρέπει σήμερα να οργανωθεί η πάλη του λαού και για να αντιμετωπίσει τα νέο κύμα ακρίβειας που κατατρώγει το λαϊκό εισόδημα, που είναι ακόμη μια πηγή που τσακίζει τα λαϊκά εισοδήματα, να παλέψει ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των επιχειρήσεων στον τομέα της ενέργειας, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, δηλαδή τα συμφέροντα των μονοπωλίων και στην ενέργεια και το κράτος τους, το αστικό κράτος, που στηρίζει αυτά ακριβώς τα συμφέροντα. Έτσι λοιπόν καταθέσαμε συγκεκριμένη τροπολογία, η οποία βεβαίως δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά τουλάχιστον μπορεί να ανακουφίσει την κατάργηση δηλαδή των έμεσων φόρων και των ειδικών φόρων στα ενεργειακά προϊόντα, στα καύσιμα, στο νερό και στις τηλεπικοινωνίες, και που αμφισβητεί επί της ουσίας και την πολιτική του βασικού υπεύθυνου, δηλαδή την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να καταδείξουμε τι, ότι πάλι του λαού πρέπει να συγκεντρωθεί ανάμεσα απέναντι στον πραγματικό του αντίπαλο. Γιατί, κοιτάξτε, η αντίφαση η οποία υπάρχει είναι ότι η χώρα μας είναι πολύ πλούσια σε πηγές ενεργειακές, και ορυκτές και ανανεώσιμες. Είναι πάρα πολύ πλούσια. Που θα μπορούσε ακριβώς να αξιοποιήσει, και εμείς λέμε ότι πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές. Στις σημερινές συνθήκες πρέπει να αξιοποιηθούν όλες οι πηγές. Και υπάρχει τεχνολογία για να μην υπάρχει το αποτύπωμα του άνθρακα από την αξιοποίηση του λιγνίτη, η οποία κοστίζει πολύ λιγότερα από τα δισεκατομμύρια που δαπανάται ως επιδότηση στα τροχτικά της πράσινης ενέργειας. Και που η αποθήκευση αυτού του άνθρακα θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και σε άλλους τομείς της οικονομίας. Ήδη γίνονται μια σειρά έρευνες αξιοποίησης των ρήπων του άνθρακα και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. Από αυτή λοιπόν την άποψη, βεβαίως, και ανανεώσιμες πηγές με ορθή χωροθέτηση, για να μπορέσει συνδυαστικά η αξιοποίηση του συνόλου των πηγών να ικανοποιήσει τα κριτήρια της ευστάθειας του συστήματος του ενεργειακού, της επάρκειας ενέργειας, για φθηνή ενέργεια που θα καλύπτει το σύνολο των λαϊκών αναγκών, για φθηνή ενέργεια που θα καλύπτει το σύνολο των παραγωγικών αναγκών της χώρας μας και στη μεταποίηση και στην αγροτική παραγωγή, και που θα μπορεί και να εξάγεται ό,τι περισσεύει, αλλά και με σεβασμό στο περιβάλλον. Για να μπορέσει συνδυαστικά να ικανοποιηθούν όλα αυτά τα κριτήρια, χρειάζεται και να κοινωνικοποιηθούν οι πηγές ενέργειας και να κοινωνικοποιηθούν τα μέσα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και υποδομών σε ένα πλαίσιο συνολικότερων κοινωνικοποιήσεων των μέσων παραγωγής, κεντρικού σχεδιασμού και εργατικού ελέγχου, που αυτό μπορεί να γίνει μόνο στο σοσιαλισμό και μηδέποτε στον καπιταλισμό.